Τον άλλαξε, νομίζω ότι φορτώθηκε και αυτός με 4 φάουλ. Κάποια στιγμή εκνευρίστηκε για αυτός και έκανε γρήγορα φάουλ. Εσύ με ποιους παίκτες έπαιξες πάνω του? Κοιτάξτε, στην ομάδα μας έχουμε 2-3 παίκτες οι οποίοι έχουν ειδικό ρόλο στο να εξωτερώνουν κάποιους καλούς παίκτες των αντιπάλων. Αυτός είναι ο Αυγουστής, ο Νικολιτσόπουλος, ο Μάκης, ο Ιακωβάκης και ο Χρήστος ο Κράκαρης, λόγω του ότι έχουν καλή φυσική κατάσταση. Και από ό,τι είδατε, αναγκάστηκε ο προπονητής αυτός να τον αποσύρει, γιατί από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι τους είχε πάρει λάθος τρόποι, δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν μόνο αυτόν, που αν και ήταν κλεισμένος έπαιρνε όλες τις επιθέσεις πάνω του και όσοι επιτοπλίσαν ήταν άστοχες. Νομίζω ότι ήταν σωστή και η επιλογή του να τον κάνει αλλαγή. Και πετύχαμε και εμείς στη ζώνη μας. Για τους ψηλούς σου τι έχεις να πεις? Εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα, είναι επιρρεπή στα φάουλ όσο αφορά την άμυνά μας, ειδικά ο Πετρόπουλος. Αν και ο Δημητρόπουλος έκανε εύκολα το φάουλ, αλλά στα 3-4 τελευταία παιχνίδια νομίζω ότι το έχει καταλάβει και προσπαθεί περισσότερο. Παίρνει καλύτερες θέσεις και αυτό του επιτρέπει να μην κάνει τόσα πολλά φάουλ. Το πρόβλημα όμως έρχεται μετά από αυτούς τους δύο. Εάν δηλαδή φορτωθούν με φάουλ ή δεν βρεθούν σε καλή μέρα, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Προσπαθούμε να περάσουμε κάποιους ελ προς τα μέσα που έχουν τις δυνατότητες και προσπαθούμε να συγκινείται πιο καλά. Είδαμε κάποια στιγμή το Χρήστο τον Κράγκαρη να παίζει πίβοτ. Ναι, και ο Χρήστος ο Κράγκαρης και ο Μάκης ο Ιακωβάκης, αλλά και ο Αυγουστής, ο οποίος Αυγουστής ξεκίνησε σαν φορ, τον αγκαστήκαμε λόγω ύψους να τον βγάλουμε πιο έξω και ανάλογα τις περιστάσεις είναι ο τρίτος μας ψηλός. Δηλαδή έχεις 2-3 all around παίχτες και τους χρησιμοποιείς ανάλογα με την εξέλιξη. Ναι, βέβαια έτσι τους έχουμε εμείς στην ομάδα μας, αλλά βέβαια είναι νωρίς ακόμα γιατί είναι μικρά τα παιδιά και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Νομίζω δεν είναι σωστό να βάζεις ταμπέλες σε παίχτες παιδικής ομάδας. Μιλάμε για το σημερινό σχήμα υποτίθεται της ομάδας, δεν λέμε για τη μελλοντική τους εξέλιξη. Και για σήμερα αλλά και για όλο το πρωτάθλημα, και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη, αν και που εύχομαι να περάσουμε και στην τρίτη, πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά θα παίζουν κάπως έτσι, δηλαδή θα έχουν αυτούς τους ρόλους τους συγκεκριμένους. Λοιπόν, Αντρέα, πες μας τώρα τι προβλέπεις για τα επόμενα παιχνίδια. Στην επόμενη αγωνιστική έχουμε ίσως ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Παίζουμε στο Αίγιο με τον Κεραυνό Αιγίου. Νομίζω ότι εκεί είναι κλειδί, σε περίπτωση που κερδίσουμε έχουμε ήδη την πρώτη θέση, πιστεύω. Αλλά κι αν ακόμα χάσουμε, δεν νομίζω ότι χάθηκε τίποτα, γιατί θα μπορούμε να προσπαθήσουμε μάλλον να χάσουμε όσο γίνεται μικρότερη διαφορά, ώστε να την καλύψουμε εδώ πέρα. Μετάφερε μας λίγο το κλίμα που υπάρχει στον πάγκο της ομάδας. Είδαμε τους αναπληρωματικούς να πανηγυρίζουν κάθε καλάθι, αυτούς που βγαίνουν έξω να φωνάζουν, να παροτρύνουν εκείνους που τους αντικαθιστούσαν. Νομίζω ότι στα κρίσιμα παιχνίδια αντιλαμβάνονται όλοι οι παίχτες, και οι 10, όχι μόνο οι 10 και οι 15 που δουλεύουμε με το παιδικό, την κρισιμότητα των παιχνιδιών αυτών και το ζούνε και προτρέπουν και δίνουν κουράγιο στους συμπαίκτες τους, ώστε να γίνουν όσο γίνεται καλύτεροι, άσχετα αν θα χρειαστεί να παίξουν αυτοί ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Όσο αφορά τώρα τους υπόλοιπους στον πάγκο, όπως είναι ο Χρήστος ο Λαγός, ο Θόδωρος Αναστόπουλος και ο Χριστοφίδης, νομίζω ότι είναι ιδανικοί συνεργάτες. Μου δίνουν κάποιες συμβουλές όταν έχουν κάποια γνώμη που ίσως εγώ να μην το έχω δει, και νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος και από αυτούς. Εντάξει, λοιπόν, ευχόμαστε σε καλύτερο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Και να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Χριστοφίδη, να μας πει γιατί κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος εκνευρισμός, παράτησε το σπικάρισμα και όρμησε στη γραμματεία να ζητήσει διευκρινήσεις. Τι έγινε, κύριε Χριστοφίδη? Καταρχήν δεν όρμησα στη γραμματεία. Πήγα σαν κύριος γύρω-γύρω, να τα λέμε όλα έτσι σωστά. Ναι. Κοιτάξτε κάτι, όπως είδατε κι εσείς στην αρχή του παιχνιδιού, έγινε το θέμα με τις μπάλες. Πήρε ο διαιτητής την μπάλα της Ολυμπιάδας, την έβαλε κάτω. Μετά τα πήγαμε εμείς στη δικιά μας. Λέει ο ένας διαιτητής, είναι ο άλλος υπεύθυνος. Και ο υπεύθυνος, χωρίς να δει τίποτα, λέει: διάλεξα μπάλα. Εκεί όπως καταλαβαίνετε, νομίζω το θέμα της μπάλας, θα πρέπει να ρωτήσετε και τον Δανιανό γι' αυτό, ήταν πολύ κρίσιμο για μας. Διότι είχαμε προπονηθεί με τρεις μπάλες χθες, τις καινούριες. Σήμερα κάναν ζέσταμα με αυτές τις μπάλες. Και εγώ το βλέπω κρίσιμο. Η επιλογή της μπάλας είναι κρίσιμη για τον αγώνα. Δηλαδή πρέπει να είναι η δικιά μας μπάλα. Για τις φάσεις μετά τον φάουλο που και πάλι είχαμε διαμαρτυρίες από όλο τον πάγκο. Για ποιες φάσεις? Εκείνες εκεί που έδιναν πολύ εύκολα το φάουλο στη δική μας τη ρακέτα, ενώ αντιθέτως στη ρακέτα της... Κοιτάξτε, οι διαιτητές ήσατε άπειροι. Αυτό φάνηκε. Στο πρώτο ημίχρονο τα σφυρίγματά τους δεν ήταν εντάξει. Νομίζω όμως ότι τους πιέσαμε όμορφα σε κόσμια
Και στο δεύτερο ημίχρονο τα σφυρίγματα κάπως γυρίσανε. Η αλήθεια είναι στο δεύτερο ημίχρονο κάνανε σφάλματα και εις βάρος της Ολυμπιάδας. Και εις βάρος της Ολυμπιάδας. Άρα εξακολουθούσαν να κάνουν σφάλματα. Ναι, είσατε άπειροι, άπειροι. Λοιπόν, για την εξέλιξη της ομάδας θέλουμε να μας πείτε. Πώς είδατε το συγκεκριμένο παιχνίδι και τι προβλέπετε? Ο Δαμιάνος έχει φτιάξει ωραία ομάδα. Έχει ωραία ομάδα. Φτιάξει, πιστεύω ότι και το Αίγιο το κερδίσουμε μέσα. Και με, και με δύο καλά αποτελέσματα πλέον στην έδρα της Ολυμπιάδας και του Αιγείου, μάλλον θα βγούμε πρώτοι. Και από εκεί πέρα έχει ο Θεός. Από εκεί και πέρα δηλαδή μιλάμε για τους τελικούς. Τέσσερις, μιλάμε για τους τελικούς. Πιστεύω ότι η φαβορή είναι η Απολωνιάδα. Αλλά με μια καλή προπόνηση στους δύο αυτούς μήνες, πιστεύω να κάνουμε το θαύμα και να βγούμε πρώτοι και να πάμε Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε για σήμερα από το Δημοτικό Γυμναστήριο Λεχενών. Γεια σας.